Επισκοπή. Πάμε στην Αρχιεπισκοπή. Κάνει δηλώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προς την Ιερά Σύνοδο, τα όσα διαδραματίζονται στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που η Κυπριακή κυβέρνηση καταβάλει. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στη Σύνοδο και βεβαίως έκανα έκκληση να υπάρξει μια εναρμόνιση όσον αφορά τις πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας με κάποιες θέσεις που εκφράζονται. Δεν είναι ούτε η πρόθεση μου, ούτε και η θέση της κυβέρνησης, η αντιπαράθεση με οποιονδήποτε ελεύθερα μπορεί να εκφράζεται. Πλην όμως, λόγω του της επιρροής που ασκούν οι ιεράρχες, έκανα έκκληση και έγινε κατανοητό και χαίρομαι γι' αυτό και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε εις το μέλλον προβλήματα με δηλώσεις που ενδεχόμενα να ενθαρρύνουν μια μερίδα πολιτών που αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Είπατε κάτι ιδιαίτερο στον Άγιο Μόρφο? Έγινε ένας πάρα πολύ σωστός και επικοδομητικός διάλογος και με τον Άγιο Μόρφο. Συμφώνησε μαζί σας δηλαδή ότι... Όχι, ακούστε να δείτε, μην μου βάζετε στο... Όχι, ρωτώ, όχι, σας κατανοώ. Ναι. Αυτό που λέω είναι ότι θεωρώ πως δεν θα υπάρχουν δημόσιες παρεμβάσεις, ενθάρρυνσης, κάτι που αντίκειται στην επιστήμη. Αν υπάρξουν, κύριε Πρόεδρε, θα παρέμβει και αν χρειαστεί και ο Γενικός Εισαγγελέας? Σας παρακαλώ. Είπα ότι ήρθα με οικοδομητική θέση. Δεν υπάρχει θέμα δίωξης οποιουδήποτε έχει αντίθετη άποψη. Μιλούμε για εθελοντική ενθάρρυνση στον εμβολιασμό και όχι υποχρεωτική. Άρα αντιλαμβανόμαστε, κύριε Πρόεδρε, ότι σας διαβεβαιώσανε οι ιεράρχες ότι... Μένω ικανοποιημένος από τα όσα διεμήθησα. Κύριε Πρόεδρε, έχει δημιουργηθεί μυζοζήτημα το τελευταίο 48 ώρο. Με αυτό το θέμα με το βιβλίο στα σχολεία και δέχεται πειρά και η κυβέρνηση, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες πρακτικές και στον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση βιβλίων και στο Υπουργείο Παιδείας που θα πρέπει να αλλάξουν και πώς σχολιάζεται και στα πειρά που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία για το συμβάν, ακόμα και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Δεν με ενδιαφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τι λέγει, με ενδιαφέρει πώς αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα που τον 21ο αιώνα ενδεχόμενα να θέλει μια άλλη διαχείριση. Αυτό θα συζητηθεί με τον Υπουργό Παιδείας και στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο. Τελικά η συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη και με τον Γενικό Γραμματέα θα γίνει? Αγαπητέ μου, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να απαντήσω. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είναι προγραμματισμένο για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης κλπ, του έργου που έχει επιτελεστεί, του έργου που πρέπει να επιτελεστεί, αλλά θα έχω συναντήσει και με τον Υπουργό Παιδείας για να συζητηθεί πώς διαχειριζόμεθα ένα θέμα που θα μπορούσε ενδεχόμενα να αντιμετωπιστεί και με άλλον τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τον Κυπριακό, ο κ. Στατάρ ισχυρίζεται πως η κ. Λουτ δεν ήρθε στην Κύπρο λόγω του κ. Ολκιούν, όπως δηλώσατε στη συνέντευξή σας στο ΜΕΓΑ, αλλά για δικούς της λόγους, ενώ εμφανίζεται και έτοιμος για τριμερή στη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι η κυρία Λούτ επικοινωνεί τηλεφωνικά και διαβιβάζει τις θέσεις της στον διαπραγματευτή. Ουδέποτε υγιάρχει αναλογό θέμα. Εκείνο που αρχικά είχε προγραμματιστεί ή το ενδεχόμενο να επισκέπτεται την Κύπρο με τον σύζυγό της για διακοπές αλλά και αξιοποίηση της εδώ παρουσίας της, εν συνεχεία ανέφερε ότι δεν θα συνδυαστεί ανάλογο ταξίδι, αλλά με την εδώ παρουσία της, προκειμένου να προετοιμάσει την συνάντηση που θα πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη. Και η απάντηση από τουρκικής πλευράς είναι ότι δεν είναι έτοιμη για ανάλογο διάλογο ή ανάλογες διαβουλεύσεις. Συνάντηση με τον κύριο Νταρτάρ, έχετε κάποια αναπάντηση στην πρότασή σας για να γίνει μια τριμερή στην Νέα Υόρκη? Εμείς έχουμε δηλώσει ότι είμαστε πανέτοιμοι να συναντηθούμε με τον Γενικό Γραμματέα και στην επιστολή μου επανέλαβα το ίδιο, ότι είμαι έτοιμος και για τριμερή συνάντηση. Διαφαίνεται μια διαφοροποίηση της τουρκικής θέσης από την ανησυχία ότι ενδεχόμενα να τους επιληφθεί ευθύνη για την μη πραγματοποίηση αναλόγου συναντήσεως, βλέποντας ότι αφήνει κάποια να αιωρούνται στοιχεία ο κύριος Στατάρ. Πάντως, δέχεστε ακόμα επικρίσεις για αυτήν την πρόταση σε σχέση με το θέμα του 60, κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα που δεν κλείνει εύκολα. Ό,τι είχα να πω το είπα, ό,τι έχω να αναπτύξω στο Γενικό Γραμματέα θα το πράξω. Δεν εδίστασα ποτέ να υποβάλω προτάσεις προκειμένου να διανοηγεί ο διάδρομος για έναν δημιουργικό διάλογο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο Αναστασιάδη μετά την συνάντηση που είχε με την Ιερά Σύνοδο. Να επιστρέψουμε στους Σοφοκλή. Σοφοκλέους για την αθλητική ενημέρωση. Σοφοκλή. Λοιπόν, αναγκαία λοιπόν η διακοπή. Επιστρέφουμε στην συνάδελφο την Κατερίνα Φρατζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση του νέου μεγάλου χορηγού του ΑΠΟΕΛ. Βεβαίως υπόθηκαν πολλά άλλα που αφορούν στο αγωνιστικό και οικονομικό σκέλος των γαλαζοκυτρίνων. Κατερίνα, ο λόγος και πάλι σε σένα. Σοφοκλή, αναφέραμε όσο ό,τι αφορούν τα του χορηγού. Τώρα στα υπόλοιπα που λεφθήσαν από τον πρόεδρο της εταιρείας, τον πρόεδρο Μοπετρίδη,